Οι αλλαγέ που προτείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινική δικονομία αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη δέσμευση τη κυβέρνηση να προχωρήσει μια σειρά μέτρα για την καλύτερη προσαρμογή του αστικού κράτου στι νέε συνθήκε. Αφενό, εξασφαλίζοντα τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική σταθερότητα, γι' αυτό και η έναρξη τη διαδικασία τη συνταγματική αναθεώρηση και αφετέρου κάνοντας πιο αποτελεσματικό το μαστίγιο του αστικού κράτους, όπως αυτό προσδιορίζεται μέσα από τον ποινικό κώδικα, ενσωματώνοντας και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία πατάει ταυτόχρονα στα επαρκτά και οξυμένα προβλήματα υπερσυμφόρησης ακροατηρίων και φυλακών και στο γεγονός ότι αποτελεί κοινή παραδοχή τόσο σε αστικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης, όσο και στον αστικό ακαδημαϊκό κόσμο, η ανάγκη εξυγχρονισμού του ποινικού κώδικα και της ποινική δικονομίας στην παραπάνω κατεύθυνση. Γι' αυτό και οι όποιε αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα αφήνουν στην άκρη το κύριο, δηλαδή την αλλαγή του ποινικού κώδικα και της ποινική δικονομίας, στην αντιδραστική κατεύθυνση της περαιτέρω ποινικοποίησης και περιστολής των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Αλλά αποτυπώνουν και την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να αντίσει τις αντιδραστικές αλλαγές με προοδευτικό μανδύα, είτε καταργώντας την κουκούλα ως επιβαρυντική περίσταση, είτε με την εισαγωγή μέτρων όπως η μετατροπή της πολιτικής αγωγής σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, είτε με την κατάργηση του νόμου περί καταχραστών δημοσίου. Ειδικά το τελευταίο προβάλλεται ως τομή για την αντιμετώπιση κοινωνικών αδικιών. Είναι όμως πιθανό τελικά να ευνοηθούν οι πραγματικοί καταχραστές του δημοσίου, καθώς θα πάψει ποινική δίωξη στις εκρεμείς δίκες. Η εξαίρεση των εργαζομένων από τον εν λόγω νόμο θα έπρεπε να γίνει με ξεχωριστή τροποποίηση διάταξη, καθώς και με παράλληλο εξυγχρονισμό των επαπειλούμενων ποινών που είναι πράγματι εξοντοτικές. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή επεσήμανε τους κινδύνους που προκύπτουν από τις αλλαγές για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα, για το εργατικό λαϊκό κίνημα που παλεύει, για κάθε άνθρωπο εν τέλει που σύρεται άδικα στα δικαστήρια, τονίζοντας ότι δεν είναι μια εξέλιξη που αφορά μόνο τους ειδικού. Οι κίνδυνοι αυτοί απορρέουν πρώτον από την εισαγωγή των θεσμών τη ποινική διαπραγμάτευση, τη ποινική διαταγή και την επέκταση του θεσμού τη ποινική συνδιαλλαγή που εφαρμόζονται κατά κόρον στις ΗΠΑ της Αμερικής Με τη θεσμοθέτησή του, Καθιερώνεται ένα παζάρι για το ύψο τη ποινή ανάμεσα σε εισαγγελέα και κατηγορούμενο πίσω από κλειστέ πόρτε, και έτσι το κοινωνικό ζήτημα τη διερεύνηση τη τέλεση αξιόπινη πράξη και τη τιμωρίας τη γίνεται ατομική υπόθεση του κατηγορουμένου. Παραβιάζεται το τεκμήριο τη αθότητα του κατηγορουμένου, το οποίο υποκριτικά στο νέο κώδικα καθιερώνεται ρητά. Με την ποινική διαταγή ειδικά δίνεται η δυνατότητα για καταδικαστική απόφαση σε βάρος του χωρίς την υποχρέωση τήρησης ακροαματικής διαδικασίας και χωρίς την υποχρέωση κλίτεψης του αν θεωρηθεί ότι το αποδεκτικό υλικό είναι επαρκές. Το τεκμήριο της αθωότητας περιστέλλεται συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες με σειρά αποφάσεων και μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς. Θίγονται όμως και συνταγματικές αρχές, όπως της δημοσιότητας, της αμεσότητας, της προφορικότητας, της διαφάνειας, η αρχή ανέβρεσης της αλήθειας. Ακόμα και η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, αποτελεί άδειο πουκάμισο, καθώς υπάρχει πείρα με όμοιες καταστάσεις που κρίνονται ανώμια, βάσει διαφόρων παραγόντων που δε μία σχέση έχουν τυπικά με την επιμέτρηση της ποινή, όπως η φιλετική καταγωγή του κατηγορουμένου και η κοινωνικο-οικονομική του θέση. Οι έχοντε τη δυνατότητα δηλαδή για ακριβή και πολιτική υπεράσπιση θα μπορούν ευχερέστερα να αξιολογούν αν του συμφέρει μια συμφωνία ή να προχωρήσουν στη δίκη, ενώ οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα θα αντιμετωπίζουν τη δίθεν λύση των φασών ομολογιών ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω δικαστικέ δαπάνε που αδυνατούν να καλύψουν, μπαίνοντα έτσι σε ένα τεράστιο εκβιαστικό δίλημα. Είναι δε προκλητικό ότι με την ποινική συνδιαλλαγή στι περιπτώσει οικονομικών. Αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα και σε χρόνο μεταγενέστερο τη άσκηση ποινική δίωξη, δηλαδή αφού πιαστεί ο υπέτειο με τη γίδα στην πλάτη, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολή συμβολική ποινή, η οποία δεν εκτίεται στο βαθμό που θα αποκατασταθεί η οικονομική ζημιά. Και την ίδια στιγμή δεν γίνεται καμία αρνητή πρόβλεψη για τους χιλιάδες εργαζόμενους που σύρονται για κακουργηματικές υπεξαιρέσεις οι οποίοι και φυσικά δυνατούν να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα που έλαβαν ως μισθούς καθ' όλο το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν. Δεύτερον, με τη νέα διατύπωση του άρθρου 187 για την κλιματική οργάνωση, υποβιβάζεται η διεύθυνση εγκληματική οργάνωση σε επιβαρυντική περίσταση τη ένταξη, γεγονό που συνεπάγεται μικρότερη ποινή και αποτελεί ξεκάθαρο δωράκι στου υπόδικου χρυσαυγίτε για να πέσει στα μαλακά ηγεσία, η κατεξοχήν υπεύθυνη δηλαδή. Τρίτον, αντί να καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον τρομονόμο 187α, θέση που είχε ως αντιπολίτευση, διατηρεί τα αυξημένα όρια ποινών, τη ρύθμιση του ατομικού προ... ε, τρομοκράτη. Η κατρακύλα όμως δεν σταματά εκεί. Θεσπίζεται και η ποινικοποίηση της στρατολόγησης που είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι του 17, αλλά η κυβέρνηση δεν προχώρησε τότε στην ομοθέση της, της υπό την πίεση των αντιδράσεων. Τέταρτον, διατηρείται και ενισχύεται ολόκληρο ο σκληρό πυρήνα των κατασταλτικών ποινικών διατάξεων του αστικού κράτου που στρέφεται σε βάρο των λαϊκών ελευθεριών, είτε με την αύξηση ποινών, είτε με την ενίσχυση ω προ το χαρακτηρισμό αδικημάτων. Και όλα αυτά ενώ η γενική κατεύθυνση των αλλαγών είναι η μείωση ποινών και αποχαρακτηρισμό αξιόπινων πράξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άρθρο 189 για τη διατάραξη της κοινή ειρήνης προσθέτει περίπτωση με ποινή φυλάκισης έως δύο έτη ή χρηματική ποινή για όποιον, χωρίς να διαταράσει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσει σοβαρά μια νόμιμη συλλογική εκδήλωση με σκοπό τη μαστέωσή τη. Αν ίσχυε δηλαδή, θα μπορούσε να διωχθεί η κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Επιπλέον, Προβλέπεται δίωξη για διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων, δηλαδή καταργείται μένει αναφορά στου πληστηριασμούς για να διατηρηθεί από την πίσω πόρτα. Πέμπτον, πρόκληση αποτελεί αφενό η αλλαγή του άρθρου 336 για τον βιασμό, καθώ όχι μόνο δεν στοιχειοθετείται ω βασικό στοιχείο η έλλειψη συνένεση εκ μέρου του θύματο, αλλά περιορίζεται το ζήτημα τη απειλή μόνο αν υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή. Αφετέρου δε η κατάργηση της ποινική ρύθμισης για τα εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο. Γι' αυτό και το κόμμα μας κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τα νέα σχέδια. Το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τους προοδευτικούς δικηγόρους και νομικούς να είναι σε ετοιμότητα, να κάνουν υπόθεσή του στο να μην περάσουν οι αντιδραστικές ρυθμίσεις της ποινική διαπραγμάτευσης, διαταγής και συνδιαλλαγής που παραβιάζουν κατάφορα τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Να καταργηθεί ο τρομονόμος και όλες οι διατάξεις που παρεμποδίζουν και καταστέλουν λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες. Να εξασφαλιστούν σύγχρονες συνθήκες κράτηση ώστε να αντιμετωπιστεί η έξαρση του εγκλήματος μέσα στι φυλακέ. Να προχωρήσουν οι προσλήψει και στελέχωση των δικαστηρίων, των φυλακών, του συνόλου των υποδομών, ώστε να υπάρχει ουσιαστική επιτάχυνση τη δίκη, αλλά και αποτελεσματική επανένταξη όσων εκτίουν την ποινή του. Και ταυτόχρονα να φωτίζονται οι όροι και οι υποθέσει τη ουσιαστική αντιμετώπιση του εγκλήματο. Δηλαδή ότι η φτώχεια, η ανεργία, το οργανωμένο έγκλημα, το λαθεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και καυσίμων, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η εμπορία ανθρώπων και η πορνεία είναι φαινόμενα σύμφυτα με τον καπιταλισμό. Πηγάζουν από τον ίδιο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή, όπου νόμος είναι το κυνήγι του κέρδου για του μονοπωλιακού ομίλου για το κεφάλαιο. Γι' αυτό και δεν χωράει γιατριά παρά μόνο ανατροπή του. Ευχαριστώ.